Καλημέρα κύριε Στάνη. Καλημέρα Γιώργο. Είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια στιγμή, γιατί όλοι περιμένετε να δείτε τι θα πούμε. Θα τα πούμε όλα. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Άντε πάλι, να βγάλω τους λόγους. Τι γίνεται ρε γάμοτο. Είμαι ένας άνθρωπος, από τους λίγους ίσως που υπάρχουν σε αυτή εδώ την πιάτσα τη δημοσιογραφική, που έχω κάνει λάθη, που εγώ όμως η διαφορά μου με τους άλλους είναι ότι εγώ τα έχω παραδεχτεί. Τα έχω πληρώσει και σε χρήμα και σε επαγγελματικό παρκάρισμα. Έχω διδαχθεί, θεωρώ, από τα λάθη μου, έχω ζητήσει δημόσια συγγνώμη και έχω προχωρήσει. Και εσείς που μας βλέπετε και στους οποίους απευθύνομαι καθημερινά, και δόξα τω Θεώ είστε πολλοί και είστε και οι περισσότεροι που βλέπετε τηλεόραση το πρωί, βλέπετε αυτή εδώ την εκπομπή και σας ευχαριστούμε όλη η ομάδα, εκφράζω όλη την ομάδα τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή απευθύνομαι καθημερινά σε εσάς, όταν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη και προχωράω. Αν στη συγκεκριμένη περίπτωση άλλος το έχει κάνει το λάθος και άλλος θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, όχι εγώ. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα στην πορεία. Και για το ρεπορτάζ με την περιβόητη γιαγιά και για την απάντηση του Στέφανου. Εγώ να το αναγνωρίσω, δεν ξέρει καλά ελληνικά, λάθος συμβούλους έχει, δεν το πάει καλά το πράγμα όμως. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα στην πορεία. Πάμε στο ρεπορτάζ και να πω και κάτι άλλο. Είναι άλλο αυτό και άλλο το αν πιστεύω, που εξακολουθώ να πιστεύω, ότι είναι η καλύτερη λύση για το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο αυτό. Και πιστεύω ότι είναι και μία λύση που συμβολίζει πολλά πράγματα μπροστά για τα ελληνικά, πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν είμαι κολοτούμπας, δεν αλλάζω. Δηλαδή, όπως κάποιοι που την πρώτη εβδομάδα ήταν με την Αξιόγλου και τη δεύτερη κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν κολοτούμπα και να πάνε με τον νικητή. Εγώ είμαι σταθερός. Και πριν τις εκλογές και τώρα τα ίδια λέω, ότι η καλύτερη λύση για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Κασελάκης. Αλλά κάνει και λάθη. Πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ. Πάμε στο Λάζο Μαντίνο.